Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον MVP της αναμέτρησης, τον ACS MVP της αναμέτρησης, τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Αντρέα, συγχαρητήρια και για την απόδοσή σου και για την νίκη βέβαια σήμερα. Ε, εντάξει, όσον αφορά την απόδοση, νομίζω όλοι, όλοι παίξανε πάρα πολύ καλά σήμερα. Ήταν ομαδική νίκη, πραγματικά ομαδική νίκη. Ε, θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέχρι να έρθουμε εδώ. Εμείς το κάναμε εύκολο Δεν, ε, και το σκορ. Λόγω του ότι έλειπε και ένα βασικό παίκτη του Παραλιμνίου. Εντάξει, ίσω δεν είναι και αυτό που αντιπροσωπεύει την ομάδα του Παραλιμνίου, έτσι. Ε, από εκεί και πέρα το, το κλειδί ήταν που σταματήσαμε τον Χόλι, ε, ο οποίο έχει 20 πόντου μέσω όρο. Καταφέραμε να τρέξουμε στον ευθυνδιασμό πάρα πολύ να, σε ένα γήπεδο που, είναι, που δεν ήταν έδρα μα έτσι κι και ξέραμε ότι το παραλίμνη μπορεί να τρέξει. Και νομίζω από τη στιγμή που πήραμε κεφάλι και κρατήσαμε τη διαφορά ε, μέσα από την άμυνά μα πάλι, γιατί το να φας μόνο 50 πόντου εκτό έδρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταφέραμε και πήραμε μια εύκολα, εύκολη νίκη. Η συνέχεια τώρα για την ΑΕΚ. Συνεχίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ε, το θεωρητικά δύσκολο πρόγραμμα του δεύτερου γύρου έχει περάσει. Ε, αλλά και πάλι, δεν υποτιμούμε καμία ομάδα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να διατηρήσουμε τη θέση μα. Είχε 18 πόντου σήμερα σε περίπου 21 λεπτά συμμετοχή. Μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά εκείνοι οι 27 πόντις ε, ε, καταδιώκουν. Δεν με πειράζει, μακάρι να κάνω συνέχεια αυτές τις εμφανίσεις, να μην κάνω μία 28 και μετά συνέχεια 0. Οπότε μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και όλη η ομάδα ε, και θα πάμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ. καλή, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα λοιπόν από τον Αντρέα τον Σιζόπουλο, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τους α, δύο προπονητές.